Οκτώβριο του 2016 ότι θα ήταν υποψήφιος ο κύριος Αναστασιάδης, όταν άρχισε να θέτει πάνω από το Κυπριακό και τη σημασία που θα έπρεπε να αποδώσει την προσπάθεια του να ικανοποιεί τους ψηφοφόρους του, να συγκρατήσει όλους τους ψηφοφόρους του ενωμένους. Mm. Τώρα, σε ό,τι αφορά την κατάσταση ή καλύτερα το πώς έχει διαχειριστεί τα ζητήματα, εγώ θα έλεγα πολύ συνοπτικά το εξής, αγαπητέ Ανδρέα. Σε ό,τι αφορά το Κυπριακό, η προσέγγιση του κύριου Αναστασιάδη χαρακτηρίζεται από παλινδρομήσεις, αντιστάσεις, ασυνέπεια, με αποτέλεσμα να έχει αναξιοπιστία πλέον. Μάλιστα. Σε ό,τι αφορά αυτά τα οποία λέει και εκείνα τα οποία κάνει στο Κυπριακό. Σε ό,τι αφορά τα ζητήματα της οικονομίας, να πω ότι όντως η οικονομία αυτή τη στιγμή έχει κάποιους δείχτες οι οποίοι πηγαίνουν πολύ καλύτερα, ναι. Αλλά η πραγματική οικονομία δυσκολεύεται. Το χαρακτηριστικό είναι ότι ο κ. Αναστασιάδης έδωσε πάρα πολλά για τους λίγους και πολύ λίγα για όλους τους υπόλοιπους, τους πολλούς. Ναι. Εδώ συνοψίζεται η φιλοσοφία της οικονομικής του προσέγγισης. Σε ό,τι αφορά τα θέματα των σκανδάλων, της διαφθοράς κλπ, να πω ότι είναι όντως πρωταθλήτρια η κυβέρνηση, ανεξάρτητα με το τι υποστηρίζει. Μάλιστα. Και επειδή λέει ότι θα προχωρήσει τη διαδικασία των μεταρρυθμίσεων, να πω ότι είναι η κυβέρνηση η οποία πήρε έτοιμες μεταρρυθμίσεις στον τομέα της παιδείας, της τοπικής αυτοδιοίκησης, του Γενικού Σχεδίου Υγείας και κατάφερε τίποτε από όλα αυτά να μην προχωρήσει. Εγκρίναμε τα νομοσχέδια για το Γενικό Σχέδιο Υγείας στη Βουλή και δεν διαθέτει τα λεφτά για την εφαρμογή του Γενικού Σχεδίου Υγείας. Με αποτέλεσμα ούτε και αυτόν το οποίο βάλαμε ράχη όλα τα πολιτικά κόμματα και κυρίως εμείς στο ΑΚΕΒ να έχει προχωρήσει. Ρωτήσω κάτι, κύριε Κυπριανού, μια παρένθεση. Επειδή όλα αυτά τα προεκλογικά των υποψηφίων, των κομμάτων, όλα αυτά καλά είναι βέβαια και θεμητά, εγώ θέλω να μου σχολιάσετε, γιατί εδώ πιστεύω κρύβεται ο κίνδυνος. Τετελεσμένα στην πράσινη γραμμή από τους Τούρκους, Μόρφου, Παραλίμνη, τουρκικό πλοίο στη θάλασσα της Κύπρου. Έχει μπει σε εφαρμογή το Plan B της Τουρκίας με διάφορες εκδηλώσεις που βλέπουμε. Δασμοί κατοχικοί, απαγόρευση λειτουργίας εκκλησιών. Αυτό πιστεύω πρέπει να το ζητούμενο. Πώς μπορούμε να κάψουμε όλο αυτό και να προχωρήσουμε παρακάτω. Γιατί το χειρότερο από όλα, ενώ πολύ σωστά τα αναφέρεις αυτά, και να προσθέσω και το εξής. Πέραν από τον πολιτικό έλεγχο που υπάρχει, των στρατιωτικών έλεγχων, το οικονομικό στραγγάλισμα της τουρκοκυπριακής κοινότητας, ναι, από την Τουρκία, και την προσπάθεια εξαγοράς όλων των τουρκοκυπριακών επιχειρήσεων από τουρκικά συμφέροντα, προωθείται αυτή τη στιγμή και ο εξισλαμισμός, ναι, της τουρκοκυπριακής κοινότητας. Με την κάθοδο 167 ημάμιδων, οι οποίοι θα επιχειρήσουν μέσω της θρησκείας να ελέγξουν την τουρκοκυπριακή κοινότητα. Mm-hmm. Αυτά είναι τα αποτελέσματα των χειρισμών του κύριου Αναστασιάδη στο κράτος που ξανά με ποια έννοια. Γίνονται και κανένας στη διεθνή κοινότητα δεν αντιδρά. Γιατί θεωρούν ότι έχουμε ευθύνες και εμείς για το αποτέλεσμα στο Κράνς Μοντανά. Μας το είπε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, αν μη τι άλλο ήταν σαφής. Λέει, δεν δείξατε πολιτική βούληση ούτε εσείς ούτε οι άλλοι. Θα συμφωνήσω απολύτως, αγαπητέ Ανδρέα, το λέει αυτόν και δυστυχώς λέει και κάτι άλλο. Λέει ότι ανεξάρτητα από τις τοποθετήσεις και τη ρητορική που ανέπτυξαν οι εγκύτριες δυνάμεις και εννοούσαν την Τουρκία, εγώ λέει από τις κατηδίες συναντήσεις και σε βάθος συζητήσεις που είχα μαζί τους, διαπίστωσα την βούλησή τους να συνεργαστούν για την επίδεξη συμφωνίας των Κυπριακών, δηλαδή αυτοώνει την Τουρκία σε αντίθεση με το τι λέμε εμείς όλο αυτό το διάστημα. Και λέω το εξής πάρα πολύ απλόν. Αν ο κύριος Αναστασιάδης αυτά που λέει τα πιστεύει, ότι δηλαδή την αποκλειστική ευθύνη την είχε ο Τσαβούσογλου, και αν ο κύριος Τσαβούσογλου συμπεριφέρθηκε έτσι όπως λέει ο κύριος Αναστασιάδης στο δείπνο, διερωτούμε γιατί δεν αντέδρασε με την έκθεση του Γενικού Γραμματέα ο κύριος Αναστασιάδης. Διερωτούμε γιατί δεν του είπε, κύριε Γκουτέρες, μα ήσουν παρόν. Αυτά τα πράγματα που καταγράφεις δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Ναι. Η πραγματικότητα είναι άλλη, είναι ότι η Τουρκία ετοίμαξε στον αέρα την διαδικασία με τις αδιάλλαχτες θέσεις τις οποίες ετηρούσε.
Πάντως οι Τούρκοι, λοιπόν, Τούρκοι αντέδρασαν όμως, κύριε Γενικέ. Οι Τούρκοι αντέδρασαν. Ο κύριος Αναστασιάδης όμως, που όπως τα λέει έχει όλον το δίκαιο του κόσμου μαζί του, δεν ένιωσε την ανάγκη να αντιδράσει. Τώρα, και είναι να διερωτάται κάποιος γιατί δεν αντέδρασε ο κύριος Αναστασιάδης. Ναι, επανέρθω λίγο στα εκλογικά. Μήπως φοβήθηκε, λέω εγώ, ότι τα πράγματα θα γίνονται χειρότερα αν αντιδρούσε. Μάλιστα. Εάν ζητούσε διόρθωση της έκθεσης. Ναι, επανέλθω λίγο στα εκλογικά, προεκλογικά. Σας ενοχλεί, μάλλον σας προβληματίζει το γεγονός ότι οι μέχρι τώρα δημοσκοπήσεις καταγράφουν χαμηλά ποσοστά για τον υποψήφιο των ανεξάρτητων, τον οποίο στηρίζεται τον κύριο Μαλά. Να πω ότι οι δημοσκοπήσεις είναι χρήσιμα εργαλεία για την περίοδο που διεξάγονται, αγαπητέ Ανδρέα, και εμείς τις αξιολογούμε όλες και λαμβάνουμε υπόψη τα ευρήματα τους. Από εκεί και πέρα έχουμε και επαφή καθημερινή με τον κόσμο. Ξεκινήσαμε την προεκλογική μας εκστρατεία πριν τρεις εβδομάδες, μόλις τρεις εβδομάδες. Είμαστε ικανοποιημένοι και ενθαρρυμένοι από την ανταπόκριση που συναντούμε από τον κόσμο με τον οποίο ερχόμαστε επαφή. Δεν έχω αμφιβολία βέβαια ότι θα είναι μια δύσκολη εκλογική αναμέτρηση. Ναι. Θα την δώσουμε αυτήν την μάχη με αξιοπρέπεια και με εντιμότητα όπως λειτουργήσαμε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια και αισιοδοξώ ότι στο τέλος ο κυπριακός λαός δεν θα παρασυρθεί από δεσμεύσεις και υποσχέσεις οι οποίες δόθηκαν και στο παρελθόν προεκλογικά αλλά αναιρέθηκαν την επόμενη ημέρα των εκλογών. Θέλω να πιστεύω ότι ο κυπριακός λαός σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση θα κρίνει από το ήθος, την εντιμότητα, την καθαρότητα, τη συνέπεια και όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία διαθέτει ο Σταύρος Μαλάς. Μαζί βέβαια με μια πολιτική πλατφόρμα η οποία στοχεύει να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των πολλών και όχι των λίγων και των εκλεκτών. Να ρωτήσω κάτι με την εμπειρία σας. Πού πιστεύετε ότι θα κριθούν οι προεδρικές εκλογές του 2018? Ποια είναι τα σημεία αυτά τα οποία πιστεύετε ότι είναι καθοριστικά? Θεωρώ ότι είναι τρία τα σημαντικά ζητήματα, δίχως βέβαια να λέω ότι τα υπόλοιπα είναι μικρότερη σημασία. Το πρώτο και κύριο είναι το Κυπριακό. Ό,τι και να λέμε ότι ο κόσμος δεν ενδιαφέρεται για το Κυπριακό, είναι προφανές σε όλες τις δημοσκοπήσεις ότι το ενδιαφέρον του κόσμου είναι πάρα πολύ ψηλό. Τα θέματα της οικονομίας. Και θέλω να πω το εξής σε αυτό το σημείο, αγαπητέ Ανδρέα. Θα επιδιώξει και το επιτελείο του κύριου Αναστασιάδη και των υπολείπων να παίξουν με το φόβο. Να εκφοβήσουν τον κόσμο ότι αν ο Σταύρος Μαλάς εκλεγεί, κερδίσει την Προεδρία της Δημοκρατίας, θα προκληθούν προβλήματα στην οικονομία του τόπου. Είναι ένα μεγάλο ψέμα. Δεν έχω αμφιβολία ότι ο Σταύρος Μαλάς όχι απλά και μόνο θα λειτουργήσει στον τομέα αυτό, με αποτελεσματικότητα και αποφασιστικότητα, αλλά θα έλεγα ότι θα αξιοποιήσει την επιχειρηματικότητα για να αυξηθεί ο παραγόμενος πλούτος και το πιο σημαντικό, θα φροντίσει αυτός να κατανέμεται πολύ πιο δίκαια. Διότι στην περίοδο διακυβέρνησης του κ. Αναστασιάδη δόθηκαν πάρα πολλά, όπως είπα, για τους λίγους και πολύ λίγα για τους πολλούς. Και το τρίτο σημείο που κατά την άποψή μου θα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του κόσμου σε αυτήν την εκλογική αναμέτρηση είναι η ετοιμότητα του κάθε υποψήφιου να αντιπαρατεθεί με τα σκάνδαλα και την διαπλοκή η οποία κατατρώει τα σωστικά της κυπριακής κοινωνίας ως ένα μεγάλο σταράκι. Ναι. Ξέρετε, θέλω να το πω αυτό και είμαι σίγουρος θα το εστερνιστείτε ότι στην πολύχρονη ιστορία του ΑΚΕΛ ένα πράγμα που μπορούσε το ΑΚΕΛ και ο κάθε αριστερός να πενεύεται ήταν ότι το ΑΚΕΛ ποτέ μα ποτέ η στελέχη ή η οπαδή του ΑΚΕΛ δεν είχαν εμπλοκή σε μικρά ή μεγάλα σκάνδαλα. Έρχεται η Δρομολαξά και δημιουργεί κάποια δεδομένα και κάποιο προβληματισμό που είμαι σίγουρος και εσάς προβλημάτισε. Σίγουρα μας προβληματίζει και να πω αγαπητέ Ανδρέα ότι έχουμε ένα μεγάλο στίχημα. Να φροντίσουμε ότι το ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να βρεθεί ή το όποιος τέλεχος του ΑΚΕΛ δεν πρόκειται να βρεθεί ξανά μπλεγμένος σε τέτοιους διαδικασίες. Ότι αντιθέτως τα στελέχη του ΑΚΕΛ θα είναι αντιμέτωπα, αποφασιστικά αντιμέτωπα με τέτοια φαινόμενα. Αυτό είναι το μεγάλο στίχημα το οποίο έχουμε μπροστά μας, κατά την άποψη. Μάλιστα. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Κυπριανού. Καλή συνέχεια.